Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για ακόμα μία φορά στο παιχνίδι ανατροπή. Στο παιχνίδι που πληρώνει τα λάθη. Νομίζω πως τα έχουμε μάθει πλέον τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Οι παίκτες κάνουν λάθη και εμείς τα πληρώνουμε. Και όχι απλά τα πληρώνουμε, τα χρυσοπληρώνουμε. Γιατί μπορούν να κερδίσουν μέχρι και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο εκεί, μπορούν να προχωρήσουν. Και ο μεγάλος, ο μοναδικός, ο ένας νικητής θα φύγει από εδώ οδηγώντας ένα αυτοκίνητο μάρκας Kia Picanto GT Line αξίας 13.900 ευρώ, φυσικά προσφορά της Lucios Group. Kia Picanto. Ένα αυτοκίνητο με στυλ και ενέργεια από τη Lucios Group. Μεγάλη εσωτερική χώρη και ένα port bagage έτοιμο για τις αποδράσεις σας. Μοναδική τεχνολογία με απίστευτο design. Άνεση και ασφάλεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο πόλης που σε συνεπέρνει. Kia Picanto. Το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Ήτανε μοναδική ευκαιρία να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο και πέρασα υπέροχα, θέλω να σας πω. Όμως ήρθε η στιγμή, η μεγάλη στιγμή για να γνωρίσουμε τους τρεις παίχτες μας. Μάλλον τους δύο. Ο ένας νομίζω ότι είναι τόσο γνωστός όσο περισσότερο από εδώ πέρα που έχουν περάσει. Είμαι ο Γιώργος Χαρλάμπους, είμαι 32 ετών. Είμαι για 7ο ως συνεχόμενο παιχνίδι εδώ. Στο προηγούμενο παιχνίδι κέρδισα 420 ευρώ. Ο στόχος μου είναι πλέον να φτάσω στον τελικό και να διεκδικήσω το αυτοκίνητο. Σίγουρα το γεγονός ότι είμαι αρκετές φορές εδώ πέρα με κάνει να νιώθω πιο άνετα. Γεια σας, είμαι η Σπυρούλα Ιωάννου, είμαι από τη Λεμεσό, είμαι 41 ετών, είμαι παντρεμένη και έχω 3 παιδιά. Είμαι ιδιωτική υπάλληλος. Πιστεύω είμαι ευχαριστημένη με τη δουλειά μου και θα παραμείνω στον ίδιο τομέα. Ελεύθερος χρόνος δεν μου μένει αρκετός, λόγω της δουλειάς, του σπιτιού. Μου αρέσει να παρακολουθώ τηλεπαιχνίδια στην τηλεόραση. Το προτέρημα μου είναι ότι έχω πολύ υπομονή. Το ελάττωμα μου είναι ότι έχω πολύ καλοσύνη. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, είμαι 33 χρονών, κατάγομαι από Λευκοσία, κατηγορώ στην Λεμεσό. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, είμαι παντρεμένος, έχω μια κόρη 4 χρόνο. Με ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με μηχανοκίνητα σπορτ, ράλι, μοτοκρός, άσχημα βάλει να τα βλέπω. Έχω και ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, όπου έχουμε ελεύθερο χρόνο ασχολούμαστε. Σε περίπτωση που κερδίσω αυτοκίνητο θα το κάνω δώρο της γυναίκας μου. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παίκτη ήταν της Πριούλα, εγώ είμαι ακριβώς αντίθετο. Το μεγαλύτερο μου προτέρημα είναι η καλοσύνη και το μεγαλύτερο μου μειονέκτημα δεν είμαι αρκετά υπομονετικός. Γεια σας. Τι κάνουμε? Μεγάλη χαρά έχω που σας βλέπω. Θέλω να σου πω, Σπυρούλα μου, ότι είσαι ακριβώς ενδυματολογικά το ίδιο με το λάθος κέρδισες. Πολύ μου αρέσεις. Τυχαία. Ναι, αλλά μοιραία. Η συνάντηση ήταν μοιραία. Σπυρούλα, 3 παιδιά. Θέλω να σου πω ότι αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το 3 στη Λεμεσό είναι πάρα πολύ. Yeah. Οι περισσότεροι από τη Λεμεσό 3 παιδιά. Πώς είσαι σαν μαμά με 3 παιδιά? Εντάξει, είμαι πολύ καλά. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχετε ένα κοινό και οι τρεις. Σας αρέσει η δουλειά σας? Κανένας από τους τρεις δεν θα ήθελε να αλλάξει τη δουλειά, έτσι δεν είναι? Ναι. Δύσκολη δουλειά της μαμάς όμως, ε? Ναι. Αλλά χαμογελαστή, Σπυρούλα μου. Μ' αρέσει. Γιώργο, τι έγινε? Είπες να βάλεις κάτι, άλλαξες, πήγες παραλία και ήρθες κατευθείαν. Είπα να βάλω το καλοκαίρινο μου στήριο. Ναι, εντάξει, γνωστοί σου λέει, θα με παρεξηγήσουνε. Τόσες φορές είμαι εκεί. Πιο άνετος. Καλά έκανες. Άκουσα που είπες εδώ πέρα ότι κάθε φορά είσαι και πιο άνετος. Ναι, τι πιο άνετος, θα μας πάρεις τη δουλειά σε λίγο εσύ εδώ πέρα από την άνεση. Θα πρέπει να είμαστε στο ενεργειακό να γραφτούμε. Είσαι έτοιμος για να κερδίσεις? Εύχομαι να συνεχίσω. Έτοιμος για να κερδίσεις ακόμα μία φορά? Ναι. Αυτό ήταν απειλή για εσάς τους δύο. Δημήτρη. Φοβάστε τίποτα. Έτσι σε θέλω. Έχεις μία κόρη 4 χρονών. Ευχαριστώ. Στοιχεία μεγάλη, έτσι. Πολύ μεγάλη. Φαντάζομαι. Πώς είναι με τον μπαμπά στα 4, θα σου πω πώς είναι με
Όταν είναι 4 χρονών, αρχίζουν και έχουν δέσιμο πολύ με τον μπαμπά. Μέχρι τα 4 εκεί με τη μαμά. Μετά όμως, μόνο ο μπαμπάς. Από μικρή ηλικία είναι δεμένοι μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας πω ότι θα ξεκινήσουμε στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Γιατί στην πρώτη φάση του παιχνιδιού είναι εκεί που θα χαλαρώσετε. Μετά θα ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Μα τι χαμογελαστεί σήμερα που τους έχω. Πάμε λοιπόν με την πρώτη φάση του παιχνιδιού. Λοιπόν, στην πρώτη φάση του παιχνιδιού γνωρίζουμε πάνω κάτω. Αυτό που θέλουμε είναι μία τουλάχιστον λαθασμένη απάντηση από τις 5 ερωτήσεις που θα σας κάνω εγώ. Μπορείτε και 2 και 3. Εσύ το ξέρεις άλλωστε. 3-3 τα πηγαίναμε τα κουμπάκια. Μπορούμε και 2 και 3. Για κάθε όμως λάθος απάντηση, εγώ θα σας δίνω 10 ευρώ. Το καταλάβαμε? Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Α, ωραίο χωριό. Το χωριό Αμβρόσιος βρίσκεται στην επαρχία Α, Αμοχώστου, Β, Κερίνιας, Γ, Λευκωσίας και Δ, Πάφου. 15 δευτερόλεπτα για να μου δώσετε τουλάχιστον μία λαθασμένη απάντηση. Τι ωραία που είναι έτσι από πάνω που το βλέπω, ε! Είναι σαν αυτό που λέει ο Χατζής, ρε παιδί μου, όταν κοιτάς από ψηλά. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Τελείωσε ο χρόνος και εγώ όχι το τραγούδι. Γάμα Δέλτα ο Γιώργος, Σπυρούλα, Άλφα και Γάμα και Γάμα Δέλτα και ο Δημήτρης. Το έχεις αυτό. Είναι ένα... Μαζί πάντοτε. Ποιο? Πάντοτε με τον ακρινό ξεκινούμε. Ήθελα να δω αν κατάλαβε αυτό που είπα. Ο Γιώργος το έχει αυτό το πράγμα. Ξεκινάει πάντα το ίδιο ακριβώς με τον ακριανό. Για να δούμε όμως, ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δώσετε? Είναι το Β. Δεν την έχει δώσει κανένας. Δεν ήσουν σίγουρη, Σπυρούλα? Όχι. Ήσουνα. Ναι. Μπράβο, Σπυρούλα. Γιατί δεν πατήσατε 3. Πάμε μπροστά. Η γυναικοκρατία συνάχουμε, έτσι. Ποιο? Αχ, λοιπόν, έχετε και οι τρεις σας το ίδιο ποσό. Από 20 ευρώ. Και πάμε κατευθείαν για τη δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με αυτό που θα δείτε αυτή τη στιγμή. Πάντα στο καλύτερο μου το κόβουν. Εκεί που πάω να κάνω τα χορευτικά μου το κόβουνε. Λοιπόν, είδαμε τη σκηνή από το musical Αλφα Άννη, Β, Beauty and the Beast, Γ, Mary Poppins και Δ, Sound of Music. Τον γλυκό μου, 15 δευτερόλεπτα για να μου δώσετε τουλάχιστον μία λαθασμένη απάντηση. Με τι χαρά όμως, ε! Καπνοκαθαριστές είναι αυτοί. Δηλαδή που σας βοήθησα. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας και πάμε να δούμε τι ακριβώς έχετε απαντήσει. Α, Γ, Δ, ο Γιώργος. Σπυρούλα, Α και Γ. Και Γ και Δ, ο Δημήτρης. Όχι. Α, Δ, Γ. Α, Δ, έτσι. Όχι, Δημήτρη μου. Γάμα Δέλτα απάντησες. Γάμα Δέλτα απάντησες, Δημήτρη μου. Και γι' αυτό θα σας απαντήσω εγώ τώρα, αν απάντησες σωστά ή όχι. Παίρνεις τα κουμπιά. Όχι. Η απάντηση σωστή που δεν έπρεπε να δώσετε είναι το γάμα Mary Poppins. Εδώ είχε. Ο Δημήτρης προφανώς μπέρδεψε τα κουμπιά του. Δεν το ξέρατε? Όχι. Δεν έχετε δει Mary Poppins? Λοιπόν, 3 παιδιά, όχι βολιώτικα, 3 παιδιά. 1 και εσύ κανένα. Άντε να σε δικαιολογήσω. Δεν έχετε δει Mary Poppins? Τέλειο. Πρέπει να πάτε να το δείτε με τα παιδιά σας. Θα ενθουσιαστείτε. Μέχρι να πάτε να το δείτε με τα παιδιά σας, δεν μπορείτε να παίξετε στην επόμενη ερώτηση, γιατί έχετε βρει και οι τρεις τη σωστή απάντηση. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι να σας πω ποια θα ήταν η επόμενη ερώτηση εάν παίζατε. Και η ερώτηση είναι να συμπληρώσετε τη φράση. Δρακόντια,
Α. Μέτρα. Β. Πέτρα. Γ. Πυγμή. Δ. Ρογμή. Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω θα ξέρατε τι θα απαντούσατε. Ποιο είναι το σωστό να μου πείτε που θα, δεν θα λέγατε. Α. Μπράβο! Χάσατε! Μπράβο, χάσατε. Είχατε χάσει όπως και οι τρεις σας, οπότε δεν μπορούσατε να παίξετε σε αυτή την ερώτηση. Γι' αυτό, κατευθείαν θα πάω στην τέταρτη. Πώς είμαστε, Σπυρούλα? Καλά, μια χαρά. Ο Σπυρούλα. Δημήτρη. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν έχουμε άγχος. Δεν σε ρωτάω, τι να σε ρωτήσω. Σε έχω ρωτήσει 10 φορές. Πολύ καλά κι εγώ. Πολύ χαίρομαι. Πολύ καλά. Δύο λέξεις. Η επίσημη πρωτεύουσα αυτής της πανέμορφης φωτογραφίας που είναι η Νότια Αφρική είναι το Johannesburg Α. Β. Cape Town. Γ. Port Elizabeth. Και Δ. Pretoria. Για ακόμα μία φορά, 15 δευτερόλεπτα για να μου δώσετε τουλάχιστον μία λαθασμένη απάντηση. Δεν μπορείτε να πείτε όμως ομορφιές που σας δείχνουμε. Η επίσημη πρωτεύουσα της Νοτίου Αφρικής. Ο χρόνος κυλάει. Τα νερό κυλάει, η αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνεις πώς προχωράει. Και πάμε να δούμε τι έχετε απαντήσει. Β, Γ, Δ έχει απαντήσει ο Γιώργος, Β η Σπυρούλα, Β, Γ, Δ και ο Δημήτρης. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή απάντηση, που μακριά μακριά δεν έπρεπε καν να την ακουμπήσουμε. Και είναι το Δ, Πρετόρια. Σπυρούλα, έχω να σου πω ότι συνεχίζεις μόνη σου. Ευχαριστώ. Και τώρα οι δυο μας. Πώς νιώθεις? Ωραία. Δεν στο παγώ. Είναι γυναική αλληλεγγύη, θα πας μπροστά. Ευχαριστώ. Όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος και ο Δημήτρης δεν θα παίξουν στην επόμενη ερώτηση, αλλά τους βλέπω χαμογελαστούς. Θα απολαμβάνετε. Βέβαια. Πάρα πολύ. Τι? Βέβαια. Αντριχιαστικό ξανά. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Τις πρώτες προεδρικές εκλογές που έγιναν στην Κύπρο, αντίπαλος του Μακάριου ήταν ο Α. Γιάννης Κληρίδης, Β. Τάκης Ευδόκας, Γ. Φαζίλ Κουτσιούκ, Δ. Νιαζί Κιζίλγουρεκ. Κιζίλγουρεκ. Εσύ απλά μπορείς να απαντήσεις, δεν χρειάζεται να το πεις. Είναι πιο εύκολη δουλειά σου. 15 δευτερόλεπτα μόνο για τη Σπυρούλα. Την τύχη. Την τύχη, τι. Ό,τι πεις, κανένα πρόβλημα. Η τύχη μπορεί να είναι με το μέρος σου. Μπορεί. Έχεις ήδη απαντήσει, τα δευτερόλεπτα έχουν τελειώσει. Και έχεις απαντήσει το γάμα. Το ξέρατε? Όχι. Γιώργο. Νομίζω είναι το γάμα. Νομίζεις είναι το γάμα. Πάμε να δούμε όμως τι μας απάντησαν ο κόσμος πριν δώσουμε την απάντηση. Άκου, θέλω να μου πεις αν γνωρίζεις ποιος ήταν ο αντίπαλος του Μακάριου στις πρώτες προεδρικές εκλογές. Sorry, I don't understand this question at all. Why? Ask me in English, perhaps. Of course not. Yeah. Of course. I'm from Greece, you know. Ποιος ήταν ο αντίπαλος του Μακάριου στις πρώτες προεδρικές εκλογές? Αντίπαλος. Μήπως γνωρίζετε ποιος ήταν ο αντίπαλος του Μακάριου στις πρώτες εκλογές? Εγώ όχι. Τον θυμώ. Αμάν, όχι. Αμάν, νόμιζα αμάν ήταν το όνομα, έτσι όπως το πες. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Δυστυχώς δεν γνωρίζω. Ο Κληρίδης. Αντίπαλος του Μακάριου. Σαμψόν τότε, ποιος ήταν? Γνωρίζετε ποιος ήταν ο αντίπαλος του Μακάριου στις πρώτες προεδρικές εκλογές? Ο Κληρίδης, ο πατέρας του Κληρίδη. Όχι. Α, είσαι πολύ απόλυτος, ούτω μεταξάς δεν το είπε έτσι. Ήμουνα μικρούλης και δεν ήξερα. Ο Κληρίδης. Ο Ευδόκας. Ο Ευδόκας νομίζω. Σας έχω πει πόσο πολύ αγαπώ αυτά τα ρεπορτάζ. Πάρα πολύ. Και τον κόσμο. Πάμε να δούμε, Σπυρούλα μου. Πάμε να δούμε. Η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δώσεις είναι... Είναι ο Κληρίδης, Σπυρούλα μου. Μπράβο, Σπυρούλα. Ευχαριστώ. Σου είπα, θα πάρουμε κεφάλι μπροστά. Η βαθμολογία έχει ως εξής. 20 ευρώ ο Γιώργος, 40 ευρώ η Σπυρούλα, 20 ευρώ ο Δημήτρης. Συνεχίζουμε.
με το δεύτερο γύρο, γιατί μόλις εδώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα τα πράγματα, όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Τώρα η Σπυρούλα, ας πούμε, εκεί πέρα που πήγαινε πίσω-πίσω, πήρε κεφάλι και πήγε μπροστά. Μπορεί ο Δημήτρης μετά. Είπαμε, είμαστε το παιχνίδι της ανατροπής. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Όλα τριγύρω αλλάζουν, ξέρω το δεύτερο στίχο. Όλα τα ίδια μένουν, είναι ο πρώτος, Σπυρούλα. Θα μπορούσα να παίξω και να χάσω τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι συμβαίνει στο δεύτερο γύρο. Πάλι θα σας έχω 5 ερωτήσεις. Από εσάς όμως, θέλω τουλάχιστον 2 λανθασμένες απαντήσεις. Κάνε ένα κρεσέντο λίγο. 2, ωραίο ήταν αυτό. 2 λανθασμένες απαντήσεις. Τουλάχιστον. Σε περίπτωση που βρείτε τη σωστή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν παίζετε στην επόμενη ερώτηση. Όμως, δεν έχετε χρησιμοποιήσει τις βοήθειες που, αν θέλετε, μπορείτε να πατήσετε το κίτρινο κουμπάκι, να πείτε πάσο και να μην παίξετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το δεύτερο γύρο. Πάμε. Ωραία γάτα. Δεν είναι γάτα. Είναι φύλακας τίγρης. Τόσο μικρή. Τίγρης νάνος. Γουάνα. Αμπάρι. Τσάω. Με κλέβεις νομίζω. Εγώ. Έξι. Ωραίος φίτη Τάρζαν. Φίλε μου. Τι κάνει εδώ μαζί με Τάρζαν. Τάρζαν είναι εξάδερφος μου. Α, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εσύ πώς από εδώ, δεν σε φάγανε. Ότι φύλαρκο δεν άρεσε κινέζικος κουζίνα και εγώ σκαφούλαρα. Δεν μου λες. Πού πας τώρα? Νομίζω συγκλονιστικός ηθοποιός, ε? Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία από το Σωτήρη Μουστάκα, Δημήτρη? Ω, μάσκι. Αλήθεια? Σπυρούλα? Έχω αρκετό καιρό να δω τώρα. Δεν προλαβαίνεις. Τηλεπαιχνίδια βλέπεις εσύ, Σπυρούλα. Ξέρω τι να σου απαντήσω, ναι. Μπράβο. Λάθος κέρδισες. Γιώργο? Δεν συγκρατώ τίτλους. Πρέπει να τους ζωγραπτούς. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η ερώτηση. Ο Σωτήρης Μουστάκας καταγόταν από Α, Κέρκυρα. Β, Κεφαλονιά. Γ, Κρήτη. Δ, Κύπρος. 15 δευτερόλεπτα και θέλω αυτή τη φορά τουλάχιστον 2 λαθασμένες απαντήσεις. Α, τα κουμπάκια χαμός. Τακ, 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 τακ. Πανικός με τα κουμπάκια. Ο Σωτήρης Μουστάκας από πού ήταν που μας χάρισε τόσο γέλιο. Εκπληκτικός ηθοποιός. Και ένας ηθοποιός, θέλω να σας πω, δικός μου λατρεμένος. Καλά, τελικά εμένα όλοι οι ηθοποιοί είναι λατρεμένοι. Α, Β, Γ, ο Γιώργος. Γ, Δ, η Σπυρούλα. Α, Β, Γ, ο Δημήτρης. Κάτι πάει λάθος, κάποιος δεν ήξερε τώρα. Σκέφτεσαι ποιος δεν ήξερε, ποιος πιστεύεις από τους αντιπάλους σου, Γιώργο? Πάντα με το να κρίνω, πάμε μαζί, άρα. Δημήτρη? Εγώ ξέρω από πού. Άρα, άμα ξέρεις εσύ, άμα ξέρει ο Γιώργος, άρα μήπως είναι λίγο δύσκολο, Σπυρούλα μας. Δεν πάμε ξέρω να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δώσετε. Είναι το Δέλτα και είναι η Κύπρος. Ήταν από την Κύπρο. Ήταν από την Κύπρο, αγαπημένος ηθοποιός, και η βαθμολογία έχει ως εξής. Γιώργο, 70 ευρώ. Σπυρούλα, 40 ευρώ. Δημήτρη, 70 ευρώ. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είναι τύχη ή ατυχία, αλλά έτσι γίνεται πάντα στην αρχή. Είπαμε, ο Ακριανός με τον Γιώργο πάει πρώτα. Αλλά μας έχει τύχει, ο Μεσαίος, θυμάσαι, ξαφνικά, να αλλάξει τα πάντα. Πάμε για την επόμενη ερώτηση. Θεωρείται η αρχαιότερη βυζαντινή εκκλησία της Λευκωσίας. Α, Ιερός Ναός Τρυπιώτη. Β, Ιερός Ναός Φανερωμένης. Γ, Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας. Και Δ, Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννη. 15 δευτερόλεπτα. Για ακόμα μία φορά, για 2 τουλάχιστον, λανθασμένες απαντήσεις. Για να δούμε τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραίο, ο χρόνος τελείωσε. Σπυρούλα μου, θέλω να σου πω ότι πήρες φόρα, αλλά δεν έπαιζες. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μ' αρέσει όμως η σιγουριά που είχες αυτή την ερώτηση. Συγγνώμη. Θα σε συγχωρέσω, Σπυρούλα μου. Εντάξει. Αλφα γάμα δέλτα και αλφα δέλτα. Αλφα γάμα δέλτα. Γιώργος, αλφα δέλτα, ο Δημήτρης. Η Σπυρούλα απάντησε, αλλά από μόνη της. Δεν θα σου δώσουμε λεφτά, Σπυρούλα. Okay. Πάμε να δούμε ποια είναι η για ακόμα μια φορά η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δοθεί.
είναι το γάμα. Και από τη στιγμή που είναι το γάμα, κάνεις πίσω, Γιώργο, εσύ, όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν παίζεις στην επόμενη ερώτηση. Παίζει μόνο η Σπυρούλα και ο Δημήτρης. Πάμε να δούμε ένα βίντεο όμως, τι λέει ο κόσμος για άλλη μια φορά. Ποιος είναι ο πιο αρχαίος βυζαντινός ναός στη Λευκοσία? Δεν γνωρίζω. Πολύ ωραία. Η Αγία Σοφία. Ναι, είναι η εκκλησία της Χρυσαλλινιώτισσας στην παλιά Λευκοσία. Πού το ξέρεις? Στη γειτονιά μου. Αλήθεια! Μπράβο, χάρηκα! Δεν έχω καθόλου γνώση ιστορίας από Κύπρο. Πείτε, ποιος είναι ο πιο αρχαίος βυζαντινός ναός στη Λευκοσία? Όχι, δεν γνωρίζω. Ποιος είναι ο πιο αρχαίος βυζαντινός ναός στη Λευκοσία? Νομίζω Αγία Σοφία, κάτω στην παλιά Λευκοσία. Νομίζω να βρείτε άλλους να ρωτήσετε. Ευχαριστούμε! Σας είπα και ακόμα μια φορά πόσο μ' αρέσουν αυτά τα ρεπόρταζ. Λοιπόν, θα σας πάρω μαζί μου την επόμενη φορά. Δέχεστε? Καλό. Yes. Να πάμε. Δεν σε ρωτήσαμε, Γιώργο, τόσο καιρό που είσαι εδώ πέρα. Ποιος είναι ο αγαπημένος, ας πούμε, τραγουδιστής? Καζαντζίδης. Καζαντζίδης. Και Μητροπάνος. Και Μητροπάνος. Γυμνάζεσαι με Καζαντζίδη και Μητροπάνο? Δεν θα έπρεπε, αλλά ο κόσμος δεν είναι δεχτικός. Δεν είναι. Σε τέτοιου είδους μουσική. Ναι. Η αλήθεια είναι πως αν πεις ένα τραγούδι, ας πούμε, του Καζαντζίδη της Ξενιτιάς, ας πούμε, πώς να κάνεις και τα push-ups. Η αλήθεια είναι... Κοίτα, πονεμένη είναι και στη γυμναστική, μπορεί να πήγαινε μαζί. Τραγούδια του πόνου. Ναι, ναι. Πονεμένη. Το γνωστό νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά. Ας πούμε, μπορείς να το κάνεις άνετα. Πώς θα το κάναμε, με τι, με βάρη? Πρέπει να είναι το επόμενο project. Θα το σκεφτούμε. Θα το βγάλουμε εμείς. Σπυρούλα μου, εσύ. Δεν μας άρεσε ο Μουστάκας. Ποιος είναι ο αγαπημένος ηθοποιός? Και παλιός ηθοποιός. Ο Ψάλτης είναι αστείος, κωμικός. Έμοιαζε λίγο έτσι, ναι, σε χαρακτήρα. Ναι, ναι. Με το Μουστάκα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μικρή τους μπέρδευα. Δημήτρη, εγώ θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου προορισμός. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο, Δημήτρη. Εκεί μένει η μαμά μου. Πολύ ωραία. Πηγαίνει συχνά? Όχι, συχνά, αλλά μου αρέσει πολύ. Τ' αρέσει και το φαγητό του εκεί? Ναι, ναι. Και τα γλυκά? Δεν είμαι πολύ φίλος στο γλυκό. Είσαι και ΠΑΟΚ? Όχι. Καλά είπαμε, πες ρε Σιγιώτα, αλλά όχι και τόσο. Ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Τι λες τώρα? Εντάξει, γίνε ΠΑΟΚ όμως, να έχουμε και έναν επιπλέον. Τι πειράζει? Έχετε αρκετούς. Έχουμε. Μπες και εσύ τώρα μέσα στο κλαμπ εκεί πέρα. Λοιπόν. Σκέψου το όμως. Μέχρι να τελειώσουμε από εδώ θέλω να το σκεφτείς, γιατί πάω φόρτσα, πάω καετή του Βορρά. Πιστεύετε, θέλω να σας πω, ότι κτίστηκε αρχικά το 1450 από τη βασίλισσα Ελένη Παλαιολόγου. Αυτός ήταν η αρχαιότερη βυζαντινή εκκλησία της Λευκοσίας. Ο ιερός ναός Παναγίας Χρυσαλλινιώτισσας. Και πάμε ευθύς αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Α, Παναγία μου, καλοκαιριάτικα. Αυτό το πανέμορφο ζώο, η βασιλική κόμπρα, τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με... Αχ, ερωτήσεις. Α, ρουραίους. Β, σαύρες του γένους ποδάρκης. Είναι και συγκεκριμένο γένος. Γ, μικρά είδη πιθήκων. Και Δ, άλλα φίδια. Τι λέτε, ο χρόνος σας ξεκινάει για τη Σπυρούλα και το Δημήτρη από τώρα. Όπο, βασιλική κιόλας. Δεν, πάντως έτσι όπως τη βλέπω, με ό,τι και να τρέφεται. Μεγάλο άγχος το έχω, θέλω να σας πω, τα φίδια. Ο χρόνος σας τελείωσε. Μεγάλο άγχος για τα φίδια το έχω, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και εσείς, ε? Ο μεγαλύτερος φόβος ποιος είναι, έτσι, τα φίδια και αυτά, Σπυρούλα? Ναι, είναι μεγάλος φόβος. Να το λες. Δεν το συζητώ. Ψεύτικο να δω, τα νάσκια λέγω. Και η Σπυρούλα έχει απαντήσει το Α και το Β. Ο Δημήτρης το Α, το Β και το Δ. Ο Γιώργος κάθεται και βλέπει τη βασιλική κόμπρα. Και πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δώσετε. Είναι το Δ και είναι άλλα φίδια. Με άλλα φίδια. Ας γλιτώνει από κάτι η βασιλική κόμπρα, η αλήθεια είναι. Και η βαθμολογία έχει αλλάξει. Ο Γιώργος έχει 70 ευρώ, η Σπυρούλα έχει 60 ευρώ και ο Δημήτρης 90 ευρώ. Και κάπως έτσι προχωράμε και πάμε στην ένατη ερώτηση. Είδε, Σπυρούλα, στο έχω πει. Μπορεί η ανατροπή της ανατροπής γίνεται εδώ.
Επί Αγγλοκρατίας, η κολόνα στη μέση της πλατείας Σεραγίου, στην κατεχόμενη σήμερα Λευκοσία, χρησιμοποιεί το «για». Α. Να δένουν εκεί κατάδικους για παραδειγματισμό. Β. Επικολούν πάνω τις κυβερνητικές αποφάσεις. Γ. Κάνουν εκεί τις δημοπρασίες. Και Δ. Μετρούν τις αποστάσεις από τη Λευκοσία ως τις άλλες περιοχές. Δύο πιθανές λανθασμένες απαντήσεις και 15 δευτερόλεπτα για τον Γιώργο και τη Σπυρούλα. Δένουν εκεί κατάδικους, επικολούν επάνω κυβερνητικές αποφάσεις, κάνουν δημοπρασίες και μετρούν τις αποστάσεις. Ο χρόνος σας μόλις τελείωσε, εσείς έχετε ήδη απαντήσει, ο Γιώργος με το πάσο του. Ε, δεν το ξέραμε. Δεν είμαι σίγουρος. Είπες να χρησιμοποιήσεις το πάσο. Η Σπυρούλα ήταν έτσι λίγο πιο σίγουρη. Όχι εντελώς. Αλλά... στην τύχη. Αποφάσισες να το ρισκάρεις. Ο Δημήτρης, που δεν παίζει, έχει κοκκινήσει εκεί μπροστά σου. Τι θα έλεγες? Το Α είναι το δεύτερο. Το Α και το Γ νομίζω είναι λάθος. Νομίζω το δεύτερο, το Β είναι το σωστό. Το Δέλτα πιστεύεις ότι είναι το σωστό. Είναι το σωστό. Α, το Β πιστεύεις ότι είναι το σωστό. Για να δούμε. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δοθεί? Είναι το Δέλτα. Είναι το Δέλτα και για ακόμα μία φορά, Σπυρούλα, είσαι σωστή. Η τύχη το είπα, είναι με το μέρος σου. Άντε να δούμε. Συνέχισε έτσι. Με την τύχη. Ο Γιώργος έχει 70 ευρώ γιατί ήταν με το πάσο του. Η Σπυρούλα έχει 80 ευρώ γιατί ήταν με την τύχη παρέα. Και ο Δημήτρης καθότανε και μας έβλεπε γιατί ήταν κοκκινισμένος. 90 ευρώ όμως ο Δημήτρης. Λοιπόν, ακόμα μία ερώτηση πριν κλείσει ο δεύτερος γύρος. Πώς σας φαίνονται οι ερωτήσεις μας, Σπυρούλα? Ενδιαφέρον. Δεν είναι? Μαθαίνουμε εδώ πέρα, Σπυρούλα μου. Δημήτρη. Καλές. Δύσκολες? Όχι, όχι. Όχι, έτσι το έχουμε, παιδιά, το έχουμε. Για πάμε να δούμε. Α, αυτά μας αρέσουνε. Καταλάβατε. Τα χαρτονομίσματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 17ο αιώνα στην Α. Αγγλία, Β. Γαλλία, Γ. Γερμανία και Δ. Δανία. Για ακόμα μία φορά, δύο λανθασμένες απαντήσεις. Τώρα με το χρόνο να ξεκινάει. Τα χαρτονομίσματα. Μην ξεχνάμε ότι δύο τουλάχιστον λανθασμένες, έτσι. Άμα θέλουμε και τρίτη απαντάμε, τέταρτη δεν έχουμε. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Γιώργο, πολύ πάσο. Τι έγινε? Δεν το θυμάμαι καθόλου. Το ξανάκουσα, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου. Πού το ξανάκουσες? Ίντερνετ. Κάνεις όλη μέρα. Πες μου ειλικρινά, είσαι έτσι με το ίδιο? Γεμάτο είναι το ίντερνετ με πληροφορίες. Εσύ είσαι εκεί για να τις διαβάζεις. Μου μένουν τα περίεργα, τα συγκεκριμένα μου μένουν, αλλά... Σπυρούλα. Δεν ήμουν σίγουρη. Το ρίσκαρα. Η τύχη. Γεια σου, Σπυρούλα, με την τύχη σου. Δημήτρη. Εγώ νομίζω είσαι στην Αγγλία, είναι στην Γερμανία, γι' αυτό απαντήσατε. Γαλλία, Δανία. Για να δούμε. Ποια είναι η χώρα που πρώτα μας έδωσε τα χαρτονομίσματα που πρώτα εμφανίστηκαν το 17ο αιώνα? Και είναι το Β, είναι η Γαλλία. Οι Γάλλοι είπαν να το κάνουν σε χαρτονόμισμα. Σου λέει τέρμα το σίδερο, το χαρτονόμισμα. Και το χαρτονόμισμα της Γαλλίας κάνει τη Σπυρούλα και το Δημήτρη να κοκκινήσουν και να μείνουν πίσω στην επόμενη ερώτηση. Γιώργο, με στρατηγική? Πρέπει. Γιατί? Χρειάζεται στο παιχνίδι. Α, το έχουμε μάθει τώρα. Τη στιγμή που είμαι και πίσω στο σκορ, έπρεπε να αμυνθώ. Ναι. Και ας ελπίσω τώρα, Ναγιά. Θεωρείς, ας πούμε, ότι το να πατήσεις πάσο είναι μια καλή στρατηγική για όποιον είναι πιο πίσω? Δώσε μας τα φώτα σου. Πριν το τρίτο στάδιο, ναι, γιατί θα έχανα και δεν θα δικαιωμούν την πρώτη του τρίτου στάδιο. Αν τη βρίσκανε αντιπάλη, μάρα θα ήμουν εκτός. Πότε? Άρα έπρεπε να κρατηθώ τώρα. Είδες με την ευχή μετά να πάει καλά. Νομίζω ότι θα γίνεις παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους παίχτες. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος. Μέχρι στιγμή, τι ωραία που το λέω, γιατί μου πήρε τη ροή του λόγου ο Γιώργος, πρώτη φορά, η βαθμολογία έχει ως εξής.
ο Γιώργος 70 ευρώ, η Σπυρούλα 80 ευρώ και ο Δημήτρης 90 ευρώ. Με το που ξεκινάμε τον τρίτο γύρο, η Σπυρούλα και ο Δημήτρης δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ερώτηση την πρώτη του τρίτου γύρου. Γιώργο, τα δικά σου, ξέρεις, σόλο, σόλο καριέρα. Πάμε κατευθείαν για την τρίτη φάση του παιχνιδιού. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού τα πράγματα είναι πιο απλά. Γιατί? Γιατί έχουμε μόνο δύο ερωτήσεις. Όμως, από εσάς θέλω και τις τρεις λανθασμένες απαντήσεις. Εγώ θα σας δίνω 100 ευρώ για αυτό το πράγμα. Είναι η τελευταία φορά που μπορείτε να πατήσετε πάσο που δεν το δικαιούστε κανένας. Ο Γιώργος έχει πατήσει δηλαδή τα δύο και εσείς δεν παίζετε σε αυτή την ερώτηση. Οπότε, πάμε ευθύς αμέσως για την ερώτηση την πρώτη της τρίτης φάσης του παιχνιδιού. Το κατεχόμενο κάστρο της Καντάρας πήρε το όνομά του από τα αραβικά Καντάρα στα αραβικά, που στα αραβικά σημαίνει Α. Κατάρα, Β. Ύψωμα, Γ. Γεφύρι, Δ. Φαράγγι. Τι ωραία πράγματα. Θέλω τρεις λανθασμένες απαντήσεις, το γνωρίζεις Γιώργο μου πλέον, και 15 δευτερόλεπτα δικά σου. Ο χρόνος τρέχει, εσύ πρέπει να αποφασίσεις. Δες τι όμορφη εικόνα. 5, 4, 3, 2, 1. Και ο Γιώργος αποφάσισε. Το γνωρίζατε? Όχι, αλλά πιστεύω ότι σημαίνει η σωστή είναι το φαράγγι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το Β είναι η σωστή, το ύψωμα. Ότι το ύψωμα ήταν η σωστή. Το Β πιστεύει και ο Γιώργος. Είπαμε, πάτε μαζί, πακέτο. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι... Είναι το Γ, είναι το γεφύρι. Και όχι τη σάρτας, Γιώργο μου, όχι το γεφύρι τη σάρτας. Αλλά το γεφύρι της Καντάρας. Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, στρατηγικά πέφτασες μέχρι εδώ. Αλλά τι γίνεται? Την έπαθα. Την έπαθες, Γιώργο μου, γιατί σε αυτή την ερώτηση δικαιούται μόνο η Σπυρούλα και ο Δημήτρης. Που σημαίνει ότι αν κερδίσει είτε η Σπυρούλα είτε ο Δημήτρης, περνάνε πάρα πολύ εύκολα, που ούτως ή άλλως νομίζω, Γιώργο μου, εσύ θα μας αποχαιρετήσεις. Πάμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα φτάσει στον τελικό από τους δυο σας ουσιαστικά. Αυτός που θα βρεθεί εδώ πέρα δίπλα μου. Πάμε για την επόμενη και τελευταία ερώτηση. Δεν σας το πω ότι θα αλλάξουν όλα. Πάμε. Α, πολύ ωραίο. Αλλιώς το αϊβαλί. Α, αιωλίδα. Β, βουκολίδα. Γ, κηδονίες. Δέλτα, πάνορμος. Τρεις λανθασμένες απαντήσεις, δεν έχετε καμία βοήθεια και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Γιώργο μου, κατακοκκίνησες. Το κακό, όχι. Πολύ ωραία. 8, 7 και τρεις λανθασμένες απαντήσεις και ο χρόνος έχει τελειώσει. Για να δούμε, παιδιά, τι γίνεται τώρα, γιατί τώρα αλλάξανε τα πλάνα μου. Α, Β, Γ η Σπυρούλα. Β, Γ, Δ ο Δημήτρης. Δεν το πολύ γνωρίζαμε αυτό. Απαντήσαμε στην τύχη, το κατάλαβα από τον τρόπο που απαντήσατε. Ναι. Τι λες για την τύχη σου, Σπυρούλα? Ήταν μαζί μου σήμερα, θα δείξει. Λες να φύγε, να πήγε, σου λες πουθενά αλλού, δίπλα στο Δημήτρη. Μπορεί. Δημήτρη, μια σιγουριά την έχουμε? Όλα 50%. Καλό είναι και το 50. Για να δούμε. Ποιο από τα τέσσερα, πώς από τα τέσσερα λεγόταν αλλιώς το αϊβαλί? Ποιο είναι? Το σωστό είναι... Κηδονίες. Το σωστό είναι κηδονίες. Που σημαίνει ότι χάσατε και οι δύο. Αλλά αυτός που περνάει στον τελικό είναι ο Δημήτρης, γιατί η βαθμολογία σας ήταν 70 ευρώ. Ο Γιώργος 80 ευρώ, η Σπυρούλα 90 ευρώ, ο Δημήτρης. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σε αποχαιρετήσω. Τι λες, Γιώργο? Κάποτε θα έρθω. Νομίζω ότι θα περάσουν όλοι από την παραγωγή να σε αποχαιρετήσουν, γιατί είχες γίνει συνήθεια εδώ πέρα. Πέρασα τέλεια. Για πες μας την εμπειρία σου. Έλα να έρθω δίπλα εδώ πέρα. Πολύ καλά. Πώς ήτανε?
Όχι. Στο περιβάλλον. Ναι. Θετικότητα πάντοτε. Μπράβο. Όπου πάμε, περνούμε ωραία. Το πιο σημαντικό. Όχι, όπου πάμε, εδώ είσαι τώρα. Σε ό,τι και αν κάνουμε, άρα και εδώ πέρα περνάμε πολύ ωραία. Από εδώ περνάμε ακόμα πιο ωραία. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, μας βγάλεις και πρόγραμμα γυμναστικής τώρα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Τέλεια. Θέλω να σου πω ότι ήσουν τρομερή παίχτρια. Και η τύχη ήταν με το μέρος σου. Λίγο σαν τελευταία, ρε παιδί μου, ήταν λίγο που φύγει η τύχη. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα μας ξανάρθεις. Θα δούμε. Εσένα θα σου πω ότι η τύχη ήταν με το μέρος σου. Μαζίσονται λίγο. Λοιπόν, άκου να δεις. Θα σου πω τώρα κάτι για το Αϊβαλί που σου έφερε εδώ πέρα στην τύχη, στη νίκη. Η τύχη σε έφερε στη νίκη. Η ονομασία Αϊβαλί προέρχεται από την τουρκική λέξη αϊβά, η οποία σημαίνει κηδώνει. Έχεις φάει γλυκό κηδώνει? Καλά, τι, πας Θεσσαλονίκη, δεν τρως γλυκό κηδώνει? Δεν μ' αρέσουν τα γλυκά. Δεν σ' αρέσουν τα γλυκά? Με βαριά καρδιά. Είναι ιδίως του ουραγιού. Τι σ' αρέσουν? Δεν είναι φίλος του γλυκό. Ναι, λίγο με στεναχώρεσαι. Πράγμα που δεν φαίνεται. Θέλω να σου πω ότι λίγο με στεναχώρεσες, γιατί ένα γλυκάκι θα το τρώγαμε μέχρι τον τελικό. Μέχρι όμως να ετοιμαστείς εσύ, θα σου πω ότι ο Δημήτρης, έτσι με την ανατροπή, έφτασε στον τελικό. Κάπου εδώ όμως, θα σας πω ότι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί και να τριπλασιάσει. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα μαζί με τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Το έκλειδες στο σπίτι. Όχι και έτσι. Μην το έκανες οικόπεδο. Γιατί είσαι ομορφόπεδο. Παρακαλώ. Και έφτασες και στον τελικό. Το περίμενες? Είναι θέμα τύχης όλα, νομίζω. Εγώ στο είπα. Και εσένα η τύχη ήταν με το μέρος και η Σπυρούλα ήταν μέχρι ένα σημείο. Η τύχη όμως ελπίζω να σε ευνοήσει και να κερδίσει αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το μοναδικό αυτοκίνητο Kia Picanto GT Line, αξίας 13.900 ευρώ από τη Lucio's Group. Λοιπόν, Δημήτρη, άκου να δεις τι μπορεί να συμβεί τώρα σήμερα εδώ πέρα στον τελικό. Έχεις ήδη 90 ευρώ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι? Ξέρεις ότι μπορείς να τα τριπλασιάσεις και να φύγεις με 270. Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φύγεις με 270 και μέχρι να δούμε τι μπορείς να κάνεις, πάμε αμέσως να δούμε δωροθέτες. Ένα δυναμικό αυτοκίνητο πόλης με μοναδική οδηγική συμπεριφορά, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ξεχωριστή αισθητική, έχει το όνομα Kia Picanto GT Line και την υπογραφή της Lucio's Group. Dimco, η εταιρεία φωτισμού Dimco, σας καλωσορίζει σε ένα κόσμο φωτισμένο από κομψότητα. Σε ένα κόσμο πλημμυρισμένο από φωτιστικά που μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. HyperSat Services, ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας, ήχου και εικόνας. Bionic, η νούμερο 1 εταιρεία με τεχνογνωσία σε κομπιούτερ, servers, δίκτυα και gaming στην Κύπρο. Kia Picanto, ένα αυτοκίνητο με στυλ και ενέργεια από τη Lucio's Group. Μεγάλη εσωτερική χώρη και ένα port bagage έτοιμο για τις αποδράσεις σας. Μοναδική τεχνολογία με απίστευτο design. Άνεση και ασφάλεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο πόλης που σε συνεπέρνει. Kia Picanto, το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δωροθέτες μας, τους αγαπημένους. Και εδώ, αγαπημένε, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, σου κάνω για το τέτοιο, σταυρό. Γύρνα, καθές να κάνεις κάτι για καλή τύχη. Εμείς κάναμε και γυμναστική με τον Γιώργο εδώ για καλή τύχη. Σε αυτή την τελευταία φάση του παιχνιδιού που είσαι στον τελικό, θα έχεις μόνο μία ερώτηση. Θα πρέπει να μου βρεις τουλάχιστον δύο λανθασμένες απαντήσεις για να κερδίσεις τα λεφτά που έχεις ως τώρα, τα 90 ευρώ. Ευχαριστώ. Δύο. Στη μία δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρω. Το θέλουμε δύο. Προχωρείς. Είδες τι ωραία πράγματα. Πώς μ' αρέσει όταν ξέρετε. Όμως, εάν το ρισκάρεις και πας και στην τρίτη λανθασμένη απάντηση, έχω να σου πω ότι φεύγεις με 270 ευρουλάκια από εδώ. Απλά με μία λαθασμένη απάντηση. Κάνεις λάθος, πάρε 270 ευρώ. Τόσο ωραία. Έτοιμη? Έτοιμη. Θα πάρω βαθιά να σε. Αυτό το πράγμα που έχω πιο πολύ άγχος εγώ. Πάμε να δούμε την ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον βουδιστή που κάθεται και περισυλλογέται. Οι βουδιστές μοναχοί
απαγορεύεται να τρώνε. Α. Μετά τη δύση του ήλιου. Β. Στο πάτωμα. Γ. Κρεμμύδια. Και Δ. Ντομάτες. Αρχικά, δεν θα μου απαντήσεις έτσι. Δεν θέλω να απαντήσεις κανένα κουμπάκι. Βρήκες το δικό μου το κουμπί τώρα. Απλά θα μου πεις εσύ κάτι. Μία πρώτη απάντηση που πιστεύεις ότι είναι λαθασμένη και θα την πηγαίνουμε σιγά σιγά να δούμε. Το γάμα. Το γάμα κρεμμύδια. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι βουδιστές μοναχοί δεν έχουν πρόβλημα να φάνε κρεμμύδια. Μυρίζουν όμως λίγο. Δεν τους πειράζει. Κόρδο δεν είχαμε. Κρεμμύδια όμως. Εκπνοή, εσκπνοή, εσπνοή, εκπνοή, κρεμμυδίλα. Είναι το γάμα, λες. Για πάμε να δούμε. Το γάμα, λες, κρεμμύδια. Βραστά ή όχι. Σημαντικό, γιατί ξέρεις, άμα είναι... Θα σου πω, άμα είναι βραστό, δεν μυρίζει τόσο το κρεμμύδι. Άμα είναι στο γύρο, είναι η μυρωδιά. Γύρω, λες, να τρών, οι βουδιστές. Για πάμε να δούμε. Είναι τα κρεμμύδια. Πρέπει να κοκκινήσει για να κερδίσεις. Θα κοκκινήσει. Πρασίνησε! Καλά στα κρεμμύδια κατευθείαν πήγες, ρε εσύ, Δημήτρη. Πίστευα ότι το σωστό είναι το Β. Πίστευες ότι το σωστό ήταν το Β. Ναι, ότι απαγορεύεται να τρώνε στο πάτωμα. Αφού είναι κάτω, δεν τον βλέπεις τον άνθρωπο. Καταγής. Εκεί ο κλαδόν είναι. Πώς έφυγε. Είναι ο κλαδόν, δεν τον βλέπεις. Σκέφτεται. Μπορεί και να χωνεύει τώρα στη φάση εγώ που πιστεύω είναι. Εγώ πιστεύω ότι στο πάτωμα προσεύχονται. Γι' αυτό δεν έβαλα ότι δεν μπορούν να το... Καλά, δεν είμαι και μπουδίστρια, δεν ξέρω σίγουρα. Αλλά φαντάζομαι ότι ένα κρεμμυδάκι θα το φαν που και που. Θα και εσένα το φαντάστηκα. Κατάλαβα. Σημασία έχει όμως ότι, Δημήτρη, μπορεί να έχασες αυτή τη στιγμή, συνεχίζεις όμως το επόμενο παιχνίδι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί το επόμενο να είναι και το τυχερό σου. Πρέπει να πεις στην κόρη σου ένα «Σ' αγαπώ, κόρη μου». Σ' αγαπώ, κορούλα μου. Είδες, το πιο ωραίο, είδες. Μεγαλύτερη ευτυχία. Ευτυχία. Θέλω να σου πω όμως ότι οι βουδιστές απαγορεύεται να τρώνε κρεμμύδια. Γιατί, επειδή υποτίθεται ότι προκαλούν λαγνία όταν μαγειρευτούν και θυμό όταν είναι να καταναλωθούν ομά. Θέλω να σου πω ότι θυμό εμένα μου προκαλεί όταν ο άντρας μου το φάει το κρεμμύδι ομό. Για τους ίδιους δεν ήξερα. Ένα θυμό τον έχω. Είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μέρα. Έτοιμοι. Σε θέλω πιο τυχερό, έτσι. Πάμε, Δημήτρη. Καλό σας βράδυ με τον Δημήτρη αύριο.